Ο στόχος είναι ιδιαίτερα φιλόδοξος στην περιφέρεια Πελοποννήσου να δημιουργηθούν σε βάθος τριετίας περισσότερα από 200 επιχειρηματικά σχήματα από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Με βάση τη συμφωνία που υπάρχει, προβλέπεται η δημιουργία τουλάχιστον 200 επιχειρηματικών σχημάτων στο βάθος τριετίας που διαρκεί η πρόσκληση. Και ως Πανεπιστήμιο είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε και διαδικαστικά. Οι υπηρεσίες είναι έτοιμες, θα υπάρχει ένας ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός. Με στόχο λοιπόν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, υπεγράφει η σχετική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Πανεπιστημίου, που ανέρχεται στο ποσό των 3,8 εκατομμυρίων ευρώ και θα επικεντρώνει στα ζητήματα έρευνας και καινοτομίας. Θεωρώ ότι είναι καθήκον της Περιφέρειας η στήριξη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ότι η Περιφέρεια δεν μπορεί να πάει μπροστά, δεν μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς να έχουμε παράλληλη ανάπτυξη, μάλλον πρωτοπορία στην ανάπτυξη του Πανεπιστημίου. Πρέπει να αξιοποιήσουμε τη γνώση για την προώθηση όλων των ζητημάτων, ιδιαίτερα των ζητημάτων που συνδέονται με την επιχειρηματικότητα. Η χαρά είναι δική μου, γιατί η Περιφέρεια Πελοποννήσου κάνει ένα σημαντικό βήμα σήμερα να συνδέσει το Πανεπιστήμιο με την επιχειρηματικότητα μέσω της γνώσης που παράγεται στο μοναδικό ίδρυμα της υποβάθμιας εκπαίδευσης που είναι στην περιφέρεια, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Είναι μια σημαντική συμφωνία όπου θα έχει ως κεντρική έδρα την έδρα της περιφέρειας στην Τρίπολη και δομές θα αναπτυχθούν και στους υπόλοιπους 4 νομούς της περιφέρειας, έτσι ώστε να πετύχουμε ένα brain gain, όπως λέγεται, δηλαδή ερευνητές του Πανεπιστημίου, εκτός Πανεπιστημίου, να αναπτυχθεί μια κοινότητα επιχειρηματική βάσει της γνώσης που παράγεται στο Πανεπιστήμιο, για να μπορέσουν να αξιοποιηθούν όλα αυτά τα αποτελέσματα στις τοπικές οικονομίες. Όπως σημείωσε και ο προϊστάμενος της αρμόδιας αρχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στόχος είναι με τη σύμβαση αυτή να συσταθούν οι απαραίτητες δομές έρευνας και καινοτομίας. Είναι το πρώτο βήμα αυτής της πολύ σημαντικής συνεργασίας που γίνεται στο πλαίσιο της έξυπνης εξειδίκευσης του προγράμματος 21-27 και θα συνεχιστεί με το επόμενο βήμα που είναι μαζί με τη συνεργασία του ΨΕΚ και του Πανεπιστημίου να δούμε την επιχειρηματική ανακάλυψη της νέας περιόδου και να ακούσουμε τις ανάγκες των επιχειρηματιών και ταυτόχρονα πώς αυτές μπορούν να καλυφθούν, αυτές οι ανάγκες να καλυφθούν, επαναλαμβάνω, από τα αποτελέσματα έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.